Παιδικά χαμόγελα πλημμύρισε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου το κλειστό γυμναστήριο του ΚΕΓΕ στην Αλεξανδρούπολη. Οι Αμαζόνες Μαΐστρους σε συνεργασία με τον Εθνικό διοργάνωσαν το 10ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά μίνι βόλεϊ για παιδιά δημοτικού και πρώτων τάξεων γυμνασίου που δεν έχουν λάβει μέρος σε αγωνιστικά πρωταθλήματα. Κορίτσια και αγόρια από συλλόγους της Θράκης έπαιξαν βόλεϊ με την καθοδήγηση των προπονητών τους στο πρώτο ουσιαστικά τουρνουά της περιοχής για αυτές τις ηλικίες μετά την διακοπή που υπήρχε λόγω της πανδημίας. Παρά την κακοκαιρία που επικρατούσε και δυσκόλεψε τη μετακίνηση κάποιων συλλόγων, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και από περιοχές εκτός Αλεξανδρούπολης, καθώς πέρα από τις Αμαζόνες, τον Εθνικό και την Νίκη, συμμετείχαν επίσης ο Άθελος Ορεστιάδας και η Αθλητική Ένωση Κομοτηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθανε. Ήταν η μεγάλη τους λαχτάρα να παίξουν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια περιοριστήκανε και γι' αυτό είχαμε μία πρόσμενη συμμετοχή. Από την Ορεστιάδα ήρθανε περίπου 30 παιδιά. Και από την Κομοτηνή το ίδιο, έχουμε δηλαδή πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν περιμέναμε, προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε και αυτό που μας ευχαριστεί είναι ότι χαίρονται και ξαναμπαίνουν σε ρυθμούς χαράς μέσα από το παιχνίδι. Αυτό είναι το νόημα αυτών των τουρνουά, να παίξουν, να χαρούν τα παιδιά και να μπουν στο άθλημά μας όμορφα και με διάθεση. Είναι πολύ χαρούμενα τα παιδιά και κάνοντας προπόνηση αυτό που αποζητούν είναι να παίξουν. Να παίξουν κάποια παιχνίδια, να βρεθούν και με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, να αναμετρηθούν και να δουν έτσι τις δυνάμεις τους και να εφαρμόσουν αυτά που διδάσκονται. Οπότε αυτό είναι το αποκορύφωμα όλης της δουλειάς. Τα παιδάκια χαίρονται πάρα πολύ. Μετά από τόσο καιρό που είμαστε στα καραντίνα και αυτά, είναι πολύ σημαντικό να το ευχαριστηθούν, να παίξουν. Προσπαθούμε να τους μάθουμε σωστά να παίζουν με τις κανόνες, τρεις επαφές. Και είναι γενικά πολύ ωραίο. Παίρνουν εμπειρίες, γνωρίζουν κόσμο, γνωρίζουν από άλλες ομάδες παιδάκια. Γενικά αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Την ευκαιρία να ξεσκάσουν, να ξεδώσουν και από το σχολείο και από αυτά να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να βγαίνουν από το σπίτι τους, να αθλούνται. Και γενικά και αυτό προσπαθούμε να τους περάσουμε κι εμείς. Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο οργανωτές. Στον κύριο Μάκη, αρχικά που και πρόπερση πριν την καραντίνα μας είχε επιτρέψει να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο τουρνουά. Έχω φέρει σαν ΑΕΚ Κομοτηνής εδώ 7 αγοράκια. Συμμετέχουμε μόνο με το παιδικό τμήμα. 7 αγοράκια. Είναι η δεύτερη μας χρονιά, όπως προείπα. Δυστυχώς η καραντίνα τα προηγούμενα χρόνια δεν μας το επέτρεψε να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο event, το οποίο είναι φανταστικό για τα μικρά παιδιά. Είναι οι πρώτες εικόνες από πώς παίζεται ένα παιχνίδι βόλεϊ σε αυτή την ηλικία. Δυστυχώς μετά την προπόνηση αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να το περάσει στα παιδιά. Οπότε οι Αμαζόνες και ο Εθνικός φέτος και τις προηγούμενες χρονιές μας δίνει αυτή την ευκαιρία μέσα από αγωνιστικά παιχνίδια να κερδίσουμε τα περισσότερα παιδιά στο άθλημα που αγαπάμε. Πώς φαίνεται στα παιδιά μέχρι στιγμής αυτό, από την άποψη ότι μέχρι στιγμή μέσω καραντίνας δεν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάτι τόσο μαζικό? Έχουμε πέσει σε αυτή την συγκυρία. Οι ηλικίες αυτές είναι τα παιδάκια που τα δύο τελευταία χρόνια δεν μπόρεσαν να προπονηθούν. Τα κρατήσαμε με νύχια και με δόντια στο σύλλογο. Οπότε τώρα η χαρά ξεχυλίζει από όλα τα παιδιά και βλέπω ότι το ίδιο ισχύει και για τους γονείς που είχαν τα παιδιά τους κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους και τώρα ξαφνικά τα βλέπουν στα κήπεδα και πλέον να αθλούνται και να χαίρονται. Οπότε κερδίζουμε όλοι από αυτό το πράγμα.